Για πείτε μου λίγο, κύριε Λουκόπουλε, οι Βρυξέλλες εκτός από έδρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι και έδρα του ΝΑΤΟ και το έχουμε ξεχάσει αυτό. Άρα ο συμβολισμός είναι διτός του χτυπήματος, δεν είναι έτσι μόνο γιατί είναι η καρδιά της Ευρώπης, δεν νομίζετε? Ακριβώς. Ο συμβολισμός του χτυπήματος ότι είναι, χτυπάει ακριβώς ό,τι έχει σχέση με την Δύση. Με τον δυτικό πολιτισμό, με τις δυτικές πρακτικές. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό σημαίνει γενικότερα και ειδικότερα. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι τα πρώτα δικά σας συμπεράσματα? Καταρχήν, υπάρχει ένα θέμα, λέμε από το πρωί, και με την συνθήκη Σέγγεν, που δεν είναι μόνο τα εξωτερικά σύνορα ή τα εσωτερικά, είναι και η μεγάλη τράπεζα δεδομένων, η οποία δεν λειτουργήσε. Θυμάμαι στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 90 γινόντουσαν μεγάλες διαδηλώσεις για το ηλεκτρονικό φακέλωμα του Σέγγεν. Να το που δεν απέδωσε όμως τελικά. Φαίνεται όντως ότι υπάρχουν κενά. Το ότι βέβαια από τη μία μεριά υπάρχουν κενά και από την άλλη ότι έγινε αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, δεν μπορούμε να το συνδέσουμε άμεσα. Βέβαια ο κύριος Ερντογάν βγήκε και ευκαιρία δοθήσεις. Κοιτάτε να δείτε, είστε ανόητοι. Εγώ σας τον έδωσα, εσείς δεν μπορέσατε. Εδώ υπάρχουν όμως κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες. Είδα, θυμάστε πολύ καλά πως πολλοί κόσμος φώναζε. Είμαστε ευάλωτοι. Το έγραψα και θα το πω και όλα σε ένα άρθρο χθες. Πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη? Είναι ανοχήρωτη ή ευάλωτη? Ανοχήρωτη δεν είναι. Ευάλωτη είναι. Μπορούμε με τις υπάρχουσες συνθήκες να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια απειλή για τον πολιτισμό μας? Και ο πολιτισμός μας δεν είναι μόνο μέσα στην Ευρώπη, είναι και η Παλμύρα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί χτυπήσαμε και την Παλμύρα μέσα στη Συρία. Χτυπάνε και δικούς τους ανθρώπους, μουσουλμάνους, τους οποίους τους θεωρούν αιρετικούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ο πολιτισμός μας, δέχεται επίθεση. Αυτό θέλω να σας πω. Από εκεί και πέρα, μπορούμε, έχουμε τα μέσα με τις υπάρχουσες συνθήκες. Το βάζω ως προβληματισμό. Ναι. Μήπως πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι κάτι θα πρέπει να απαλωτριώσουμε για περιορισμένο χρόνο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά είναι τα θέματα. Από εκεί και πέρα, το ότι δεν λειτουργήσε η βάση δεδομένων, τον δώσανε, δεν είχε καταγραφεί, ή τα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης είναι ένα άλλο θέμα και πιστεύω δεν μπορούμε ούτε με υπεραπλούστευση αλλά ούτε και με γενίκευση να τα εξηγήσουμε. Σήμερα ο κύριος Γιούνκερ λέει ότι στα σχολεία της Ευρώπης φίτησαν οι τρομοκράτες, γιατί υπήρξε και ένα ρεύμα, το ξέρετε, άμεσο, ιδίως από ακραίες φωνές, για όλα αυτά η μουσουλμανική θρησκεία. Λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ είπε σήμερα, λέω εγώ ότι είναι μια καταλυτική δήλωση, ότι παιδιά, μην τρελαίνεστε, στα σχολεία της Ευρώπης φίτησαν οι τρομοκράτες πρωτίστως. Εγώ το προεκτείνω και λέω ότι υπάρχει και μια υποκρισία της παρούσης ευρωπαϊκής ηγεσίας, διότι συναλλαγές και με τη Σαουδική Αραβία και με την Τουρκία, μέσω των οποίων εξοπλίστηκε ο ΙΣΙΣ, είχαν όλοι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι και το Βέλγιο. Υπενθύμησα ότι το 2014 ο τότε Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών ζητούσε να στηθεί αδριάντας για τους μαχητές του ΙΣΙΣ για να πέσει ο δικτάτορας της Συρίας. Τα ξεχάσαμε αυτά, αλλά δεν είναι μακριά, κύριε Λουκόπουλε. Δηλαδή θέλω να πω οι ευθύνες και τα αποτελέσματα του τι δημιουργήθηκε σε αυτές τις ζώνες που τα έχετε περιγράψει σε προηγούμενες εκπομπές. Καθόλου μακριά δεν είναι και ίσα ίσα πολύ σωστά. Πρέπει να το δούμε. Δεν είναι μόνο μια καταγγελία το τι είχε γίνει το 2014 ή όχι. Ας πάρουμε όμως τα πρώτα από αυτό που είπατε, από τη δήλωση του κυρίου Γιουνκέρ. Όντως φοιτήσαν σε ευρωπαϊκά σχολεία. Όντως οι οικογένειές τους δεν ήταν αυτών των νέων, και είναι ευτυχώς λίγοι, αυτών των νέων δεν ήταν ριζοσπαστικοποιημένες. Γιατί καταλήξαμε εκεί, αυτό ας το βρει η κοινωνική επιστήμη. Όμως είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο είναι ότι η Σαουδική Αραβία για χρόνια ήταν ανεκτή στην σαλαφιστική προπαγάνδα που έκανε σε πολλά τεμένη και σε κέντρα στην Ευρώπη. Εκεί δεν μιλούσε κανένας. Όπως δεν μιλούσε, το γράψαμε και όλες, δεν μιλούσε κανείς για το αλιζερίσι που γινόταν εδώ και 3 χρόνια της Τουρκίας. Ανεπίσημο, αν θέλετε, είναι επίσημο παρακρατικό με τον ISIS. Ο ISIS πώς πούλησε πετρέλαιο. Και πήρε χρήματα. Σωστό. Θέλω να σας πω ότι εδώ κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει αυτά τα γεγονότα. Μπορούμε έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ αυτή τη στιγμή να θωρακίσουμε τις δημοκρατίες μας?
Για μένα αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πείτε μου λοιπόν, αλλάζει η ταχύτητα, είναι προφανές στην Ευρώπη, έτσι. Καταρχήν αυτή η αλλαγή φέρνει μαθηματικά, κατά τη γνώμη σας, περιστολή συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό, αλλά θα πρέπει και εμείς να μάθουμε ότι όταν θα σταματάει το όργανο ασφαλείας να μας κάνει έλεγχο ή στη τσάντα μας ή στη βαλίτσα μας ή όπου προσεγγίζουμε σε ευαίσθητες περιοχές όπου υπάρχουν συγκεντρώσεις και ενδεχομένως να ήταν ή να είναι στόχος τρομοκρατών, να μην δυσανασχετούμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και τα άλλα στα βρούμε. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας είναι λειτουργική πια? Αυτή... Καθόλου. Σας απαντώ κατηγορηματικά. Καθόλου. Αυτό αποδεικνύεται από την πρώτη μέρα, όπως πολύ σωστά, επειδή σας άκουγα προηγουμένως, έχετε θέσει, αλλά κυρίως και από το δημοσίευμα της επίσης, ας μου επιτρέψετε να βάλω εντός εισαγωγικών, συναδέλφου και φίλης πρώτα απ' όλα, της Ιωάννας Θησιλιάδης στο ΟΝΑΛΕΝ. Ναι, το οποίο είναι αυτό εξαιρετικό σήμερα, ναι, με τα στατιστικά που δείχνει πώς η Τουρκία έχει κατευθύνει τις ροές κατά μείζον αναλόγως στη Λέσβο, έτσι. Εγώ θα σας πω και το άλλο, κύριε Σαχίνη. Από τις 12 Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαρτίου είναι 8 ημέρες. Ξέρετε πόσους εντοπισμούς έκαναν τα τρία πλοία της ομάδος που βρίσκονται στην περιοχή της Λέσβου? Τρεις. Τρεις μόνο. Και έχει καταγγελθεί, υπάρχουν πρακτικά στη Στρατιωτική Επιτροπή. Είμαι σε θέση να σας το πω αυτό. Τρεις. Και μάσησε τα λόγια του και ο υπεύθυνος της επιχείρησης από την ναυτική διοίκηση που βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής. Όπως σας το λέω, τρεις. Γι' αυτό πλέον μιλάμε... δεν θέλω να το πω, να χρησιμοποιήσω τον όρο φιάσκο, μιλάμε για μια κοροϊδία. Πείτε μου τώρα, λέτε ότι είναι προφανές ότι αλλάζει ταχύτητα, αλλάζουν τα μέτρα ασφαλείας σε ευαίσθητους χώρους, αλλάζει η ψυχολογία, αυτό είναι εμφανές. Για την Ελλάδα πιστεύετε ότι αλλάζουν τα δεδομένα? Και να μην αλλάξουν, θα πρέπει να αλλάξουν, κύριε Σαχίνη. Πρωτίστως, εγώ πιστεύω ότι οι αρχές ασφαλείας... είναι σε εγρήγορση, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Πέρα από τις οποιασδήποτε ιδεοληψίες ή γενικότερες εσφαλμένες προσεγγίσεις, και δεν έχω πρόβλημα να σας το πω, σε ό,τι αφορά μάλλον εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας. Εκτός ο κύριος Τόσκας μίλησε, ο οποίος τυχάνει και να είναι και φίλος, αλλά εν πάση περιπτώσει μίλησε και είπε ότι εμείς δεν φαίνεται να είμαστε στόχος, διότι δεν ήμασταν ποτέ υπεριαλιστές ή δεν ήμασταν απεικιοκράτες, δηλαδή για ιστορικούς λόγους. Δεν είναι αυτό το λόγο. Για άλλους λόγους ίσως να μην είμαστε σε προτεραιότητα στόχος. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι πρέπει να ανησυχήσουμε, αλλά ούτε και πρέπει να επαναπαυθούμε. Νομίζουμε μια ανυφάλεια, ψύχρεμη αλλά αποφασιστική στάση, και στην Ελλάδα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να αποτρέψουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες ενός τρομοκρατικού χτυπήματος. Όπως είδατε, όταν είναι αποφασισμένοι οι άλλοι, μιλάμε για μια απόκοσμη προσέγγιση την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ πώς να τους πω ανθρώπους, πλησιάσαν, ήταν αποφασισμένοι να χτυπήσουν και να αιματοκυλήσουν. Αυτό είναι. Μαζικές απώλειες και επικοινωνιακός εντυπωσιασμός. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να το κάνουν και αυτό στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι σε προτεραιότητα. Ναι. Πάντως αυτά τα φοβερά μέτρα στις Βρυξέλλες από τον Νοέμβριο και μετά δεν φάνηκε να αποδίδουν καρπούς. Δηλαδή υπάρχει και ο αντίλογος εδώ. Ποιος στρατός ήταν στους δρόμους? Ακούσαμε δύο μέρες τώρα περιγραφές από τον Νοέμβριο και μετά. Ιδίως μετά τη σύλληψη του λεγόμενου αρχιτρομοκράτη υπήρχε μια αναβαθμισμένη διαδικασία. Είναι αυτό που λέτε, ότι αν ο άλλος το έχει αποφασίσει, είναι τόσο ασύμμετρο που αναρωτιέμαι και τα τελειότερα μέτρα και μηχανήματα. Εντάξει, δεν φτάνει στην έδρα του ΝΑΤΟ, θα μου πείτε. Ωραία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν επιλέγουν εντυπωσιακά χτυπήματα κατά αυτούς. Εδώ χθες κάνανε στο σελίδα με δημοψήφισμα ποιος ήταν ο επόμενος στόχος, λέει, στη Ράκα. Ναι. Ναι. Έχετε δίκιο. Έχω ακούσει και κάποιους άλλους συνομιλητές σας το ότι αν ήταν ο στρατός ή όχι στους δρόμους.
όντως μετά τη σύλληψη, άλλωστε το είχε ανακοινώσει και ο Υπουργός Εσωτερικών, αναμένουμε χτυπήματα μετά τη σύλληψη. Ξέρουμε όμως, επειδή έχουμε ταξιδέψει όλοι στα αεροδρόμια, ότι αυτή η συγκεκριμένη περιοχή είναι ένας πολύ εύκολος στόχος, χαρακτηρίζεται εύκολος στόχος και είναι δύσκολο να φυλαχθεί. Πόσα πολλά σκυλιά θα μπορούσαν να υπάρχουν που ανιχνεύουν φρικτικά και κυρίως πόσες υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι όντως ανιχνεύουν αυτά τα θέματα. Θα μπορούσαν να μπουν. Τώρα θα δείτε ότι θα είναι και αυτές οι περιοχές φυλασσόμενες. Δηλαδή όποιος πλησιάζει και κατεβαίνει από το ταξί για να περάσει μέσα θα πρέπει να δει. Θέλω να πω ότι ναι μεν, αλλά ότι υπήρχαν κανένας ασφαλείας, αλλά υπήρχε και αποφασιστικότητα να προχωρήσουν. Και κυρίως αν ήταν βομβιστές αυτοκτονίας που, όπως φαίνεται, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δύο που έχουν σκοτωθεί μαζί με την κατά τη διάρκεια της προσβολής, ένας ίσως να έχει διαφύγει, τότε φαίνεται ότι ήταν αποφασισμένοι να το κάνουν. Είναι πολύ απλή σχεδίαση και πολύ αποτελεσματική. Τώρα, θέλω να μου πείτε, αν οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει πιθανότητα να επιταχύνουν κάτι που λέγατε ότι το βλέπετε αλλά με πιο αργούς ρυθμούς, εννοώ μια ομαλοποίηση σχετική της κατάστασης στη Συρία. Γιατί η γενοσιουργός αιτία, για να μην ξεχνιόμαστε όλων αυτών που βιώνουμε, είναι η διάλυση της Συρίας στην ουσία. Το βλέπετε αυτό να επιταχύνεται ή βλέπετε τώρα να έχουμε επιπλοκές? Επιτάχυση δεν βλέπω. Βλέπω όμως ότι θα ακολουθηθεί αυτό το μονοπάτι το οποίο έχουν επιλέξει να περπατήσουν οι μεγάλοι παίκτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, της πολιτικής συνεννόησης. Δυστυχώς, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί ως ενιαία φωνή, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν είναι ένωση, έτσι. Μπορεί να λέμε είμαστε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε, δεν είμαστε ενωμένοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάνει δημόσιες σχέσεις και όχι ουσιαστική εξωτερική πολιτική. Η κυρία Μογκερίνη θα συναντηθεί σήμερα, διάβασα πριν από λίγο, και με την Συριακή Αντιπολίτευση και με αντιπροσώπους και της Συριακής Κυβέρνησης, αλλά είναι περισσότερο δημόσιες σχέσεις παρά οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μια πλαδαρή και άνευρη πολιτική ένωση που πνέει τα λύθια. Λυπάμαι και το λέω εγώ που ήμουν πρώην φεντεραλιστής. Σας το λέω ειλικρινά αυτό το θέμα. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, με όλα αυτά υπάρχει και το φόντο του προσφυγικού. Είπατε ότι η συμφωνία στην ουσία είναι για τα μανταλάκια, η Τουρκία κουνά διαρκώς το δάκτυλο, η Ευρώπη αποσιωπάται ότι γίνεται στα νοτιοανατολικά της και εκεί έχουμε, σφαγές έχουμε επί της ουσίας, βλέπουμε τι γίνεται στο Αιγαίο και ταυτοχρόνως έχουμε και τη διαχείριση των προσφύγων στην Ελλάδα. Όλο αυτό το πακέτο θεωρείτε ότι επιβαρύνεται με τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες? Οπωσδήποτε επιβαρύνεται. Πρώτα απ' όλα γίνεται ακόμα πιο τρωτή, μια τρωτή και δυσλειτουργική συμφωνία. Φανταστείτε ότι εχθές, ενώ είχε αποφασίσει, μάλλον είχε, όπως ξέρετε, η μετεγκατάσταση είναι σε εθελοντική βάση. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα φύγουν πρόσφυγες και θα πάνε στην Ευρώπη. Η Πολωνία είχε δεσμευτεί για 7.000 πρόσφυγες. Εχθές βγήκε η Πρωθυπουργός της Πολωνίας και είπε ότι με αυτές τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν και επειδή δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το κόσμο, δεν μπορούμε να σβεχθούμε. Ένα θέμα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι de facto, πέρα δηλαδή από τα ευχολόγια, η Σέγγεν δεν θα λειτουργεί. Και το κυριότερο από εκεί και πέρα είναι ότι αφού δεν έχουμε έναν αριθμό περί τους 50.000 αυτή τη στιγμή πρόσφυγες, οι ροές συνεχίζονται, δεν φεύγουν. Ας είμαστε προετοιμασμένοι να πάμε και στις 80 και στις 100.000 πρόσφυγες εδώ. Η κυβέρνηση είναι πελαγωμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση είναι πελαγωμένη. Είμαστε πελαγωμένοι όλοι δηλαδή. Και εδώ υπάρχει και μια ανεπάρκεια, διοικητική ανεπάρκεια πέρα δηλαδή από τις προσδιορισμένες πολιτικές οι οποίες έχουν αναγγελθεί. Ας δούμε τι θα γίνει σήμερα στο κυβερνητικό συμβούλιο για το προσφυγικό και ας επανεξετάσουμε πάλι. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εδώ τώρα, για παράδειγμα, λαμβάνω ένα μήνυμα από έναν φίλο μας, ο οποίος λέει ότι υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ χριστιανικής θρησκείας και μουσουλμανικής θρησκείας. Ο Μωάμεθ λέει κυβέρνηση, ο Χριστός όχι. Κατά συνέπεια, στα καλύτερα σχολεία να πάω στους τζιχαντιστές, τζιχαντιστές να μείνουν. Με συγχωρείτε, εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό. Δεν μπορώ. Θέλω να πω ότι
και η μουσουλμανική θρησκεία, όπως και η χριστιανική. Έχει διάφορες εκδοχές, δεν είναι όλοι φανατικοί και κυρίως δεν είναι όλοι ισλαμοφασίστες όπως είναι οι τζιχαντιστές. Και συμβιώνουν και αρμονικά οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες που είναι ανοιχτές σε άλλες διαδικασίες, όχι ανοιχτών συνόρων, σε ευκαιρίες ενσωμάτωση, ίσες ευκαιρίες, δεν έχουν οικονομική κρίση. Τα ξεχνάμε αυτά τα υπόβαθρα, δεν έχουν πολέμους και πάει λέγοντας. Συμμερίζετε την άποψη ότι φταίει η μουσουλμανική θρησκεία? Όχι. Mm. Ο ακροατής σας έχει σε ένα δίκαιο, ότι το Ισλάμ δεν είναι μόνο μια φιλοσοφική αναζήτηση όπως είναι ο χριστιανισμός και ακόμα δεν έχει περάσει από την εφηβεία στην οριμότητά του. Είχαμε και εμείς ιερές εξετάσεις, είχαμε και εμείς και διάφορα άλλα. Με συγχωρείτε, αλλά και μόνο συγκροτημένα χριστιανικά κράτη κάνουν σφαγές στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αυτό είναι έτσι. Ένα άλλο, το οποίο το συνδέουν. Έχουμε αλλά αλλάξει νομίζω το αφήγημα απλά εμείς, αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι. Νομίζω όμως ότι δεν συνδέεται άμεσα. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι ό,τι αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το ένα το γεγονός. Mm-hmm. Αυτό όμως το γεγονός ότι είναι, και ολοκληρώνω, είναι και ένας τρόπος ζωής, είναι και κράτος και, αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στο ότι, και να γενικεύουμε σε ό,τι αφορά τα ακραία στοιχεία. Σωστό. Και ένας από τους στόχους αυτής της ισλαμιστικής, όχι ισλαμικής, ισλαμιστικής τρομοκρατίας, εκτός του ότι είναι να προσβάλλει το δυτικό πολιτισμό, είναι να δημιουργήσει ρήγμα και να δημιουργήσει οριστική ρήξη έστω μεταξύ των μετικοπαθών και των χριστιανών, προκαλώντας μεγαλύτερες διαφορές. Αυτό είναι το θέμα. Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για πάνω από 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους στη Γαλλία. Έχω ζήσει στις Βρυξέλλες, κάναμε παρέα. Βέβαια με τους νέους δεν ήξερα πώς δημιουργήθηκαν αυτά, φτάσαμε εκεί. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι να γενικεύσουμε και να πούμε ότι προέρχεται, είναι ένα γενικότερο μουσουλμανικό. Γι' αυτό αντί για ισλαμική τρομοκρατία είναι σωστά να μιλάμε για ισλαμιστική τρομοκρατία. Και ένας από τους στόχους είναι να διαρρήξει και τους θεσμούς, να διαρρήξει τους δεσμούς τους οποίους έχει η μουσουλμανική κοινότητα ή η μετριοπαθής μουσουλμανική κοινότητα με τους άλλους συμπολίτες χριστιανούς μέσα σε μια ανοιχτή κοινωνία ανοχής. Βέβαια, πόσο πρέπει να είναι ανοχής και πόσο θα πρέπει να πιεστούν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το εξετάσω ή να πω. Αλλά εν μέρη, για να ξαναγυρίσουμε, ναι, ο ακροατής σας έχει δίκιο σε ό,τι αφορά την κρατική υπόσταση ή τον τρόπο ζωής πλέον, και από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα για να μπορούμε να έχουμε μια απλοϊκή προσέγγιση. Θέλω να κλείσουμε το εξής, γιατί σας ενδιαφέρει η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική. Με εκείνα και μετά, αλλά το υπενιχτήκατε, είπατε ότι μόνο ενωμένη Ευρώπη δεν είναι, ή μάλλον για να το πω στα συγκινησιακά, βγαίνουν όλοι μαζί μια γροτιά. Ρηξικέλθουν πολιτικές αποφάσεις, είναι ο καθής και απάνω του. Αλλά όλο αυτό το κλίμα, με βάση και τις τεκτονικές αλλαγές που έχετε περιγράψει και στην περιοχή μας και ευρύτερα, τι σημαίνει ότι τη σφραγίδα πάλι θα τη βάλει ο αμερικανικός παράγοντας, εκμεταλλευόμενος εντός εισαγωγικών η λέξη και την αδυναμία της Ευρώπης για έναν ενιαίο λόγο όπου ο καθένας έχει θωρακιστεί στα κεκτημένα του? Δεν νομίζω, γιατί εκεί είναι το θέμα, ότι ο αμερικανικός παράγοντας έχει πάρει τις αποστάσεις τους, έχει πάρει τις αποστάσεις και από την Αμερική, έχει αφήσει άλλους να κάνουν τη δουλειά για αυτόν, και αυτή τη στιγμή, επειδή έχει χαθεί κάπου ο λογαριασμός, να το πούμε έτσι λαϊκά, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και όντως να φτάσει εκεί που είναι, αν μπορέσει να ελέγξει ή όχι. Ο αμερικανικός παράγοντας θέλει την Ευρώπη, ισχυρή. Όχι όμως τόσο ισχυρή η οποία να αποστασιοποιηθεί και να έχει μία απόκληση από τα δικά του τα συμφέροντα. Άρα την Ευρώπη τη θέλει σε αυτό το επίπεδο που είναι, για να μπορεί, όπως είπατε εσείς, όταν θα έρθει η ώρα να περάσει ή να υποστηρίξει καλύτερα τα δικά του τα συμφέροντα. Δεν ταυτίζονται πάντα, ούτε πάντα συγκλίνουν. Έχουμε και αποκλήσεις. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Πολύ σωστά όμως το τοποθετήσατε, ότι είναι μια ευκαιρία για τον αμερικανικό παράγοντα να δείξει ότι αυτός είναι πλέον ο μόνος παγκόσμιος παίκτης και όχι οι έολες φιλοδοξίες που έχουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.